έτοιμα για αποκλειστική επιμέλεια της Λιδίας, κατέθεσε η μητέρα της Κάρολα εν μέσω του δικηγόρου της, σε μια προσπάθεια το ενός έτους βρέφος να μεγαλώσει στην Αλόνισο. Πληροφορηθήκαμε ότι οι εκθέσεις των κοινωνικών λειτουργών, κυρίως από την Αλόνισο, είναι θετικές. Εκθέσαμε στην κυρία Εισαγγελέα πραγματικά περιστατικά και επιστημονικές απόψεις ειδικών ψυχιάτρων. Ο εκπρόσωπος της οικογένειας της Κάρολαϊν ανέφερε πως η μητέρα της Σούζαν θα μεγαλώσει το παιδί σε κατάλληλο περιβάλλον στο νησί, εκεί όπου μεγάλωσε και η δολοφονημένη γυναίκα. Προσθέσαμε και κάποια στοιχεία στην κυρία Εισαγγελέα, εκθέσαμε τις απόψεις μας. Τονίσαμε ότι το παιδί αυτό στη Μένα Αθήνα θα είναι η κόρη του δολοφόνου, στη Δε Αλόνισο θα είναι το κοριτσάκι της μανούλας του, της Καρολάιν, γιατί τη λατρεύουν και όλος ο κοινωνικός περίγυρος θα το στηρίξει. Ο πατέρας και η μητέρα του συζυγοκτόνου από την πλευρά τους κατέθεσαν αίτημα για την από κοινού επιμέλεια της μικρής Λιδίας. Υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων, φρονούμε ότι προέχει ισόρροπη επαφή και ανάπτυξη της εγγονής μας Λιδίας και με τις δύο οικογένειες και μάλιστα με χρονική κατανομή που είναι ευεργετική και απαραίτητη για την προστασία της ισόρροπης και ομαλής ανάπτυξης. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Αγναστοπούλου, οι οικογένειες θήτη και θύματος έχουν καθημερινή επικοινωνία, επαφή και άριστη σχέση και συνεργασία με τους γονείς της Κάρολαϊν. Πλευρά της οικογένειας Κράουτς πάντως αναφέρει ότι η μητέρα του πιλότου δεν είχε καλές σχέσεις με τον γιο της. Όταν πήρε το μωρό στην αγκαλιά την ημέρα του φόνου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που αγκαλιάζω το παιδί. Η άσκηση της επιμέλειας, η ανατροφή και η επικοινωνία δεν είναι και δεν μπορεί να είναι μέσον τιμωρίας και μάλιστα ημών των ανετίων που έχουμε ως μόνο μέλημά μας τη Λιδία. Η απόφαση από την εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση αναμένεται αύριο ή τη Δευτέρα.